Ήρθε η ώρα να βγω στην πασαρέλα και να με δουν τα κορίτσια. Ο Χαμάν. Νιώθω απίστευτα αγχωμένη, αλλά και πολύ ενθουσιασμένη. Ελπίζω να μείνει ο ενθουσιασμός. Αν και από τα βλέμματα που βλέπω, ζήτω που καήκαμε. Oh. Κορίτσια με το μαλακό, έτσι. Ακόμα δεν σας είδε. Είναι η πρώτη εντύπωση. Γεια σου, Αμάντα! Κάνε μου λιγάκι. Μια χαρά, αλλά δεν ξέρω αν είναι ζιβάγκο αυτό. Γιάννη, ξαναδούμε. Αμάντα μου γλυκιά, πάρα πολύ ωραία επιλογή χρωμάτων. Άσπρο και μαύρο σου πάει θεϊκά. Τώρα, όσον αφορά στα μαλλιά, δεν μ' αρέσει που έχεις πιάσει μισά-μισά, θα τα προτιμούσα ή πιασμένα αργορά ή κάτω απλά στο πλάι με μια ωραία πλαϊνή χωρίστρα, ίσια ή με μια ελαφριά έτσι μπούκλα, ένα ελαφρύ σπάσιμο. Όσον αφορά στο μανταλένιο top, είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι όμως ζιβάγκο. Είναι βικτωριανού τύπου για κάση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σαλοπέτα σου, είναι φαρδιά, είναι pinstripe, σου πάει πολύ. Τέλειο και το παπούτσι, το ζακετάκι δεν είναι ωραίο για το look που έχεις διαλέξει. Κρίμα, δεν προλάβαμε αξεσουάρ, κρίμα. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Για πες μου τώρα, Μάντα, πώς ήταν η εμπειρία? Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα όταν βγήκα στην πασαρέλα. Ένιωσα λες και ήμουνα μία στάρ. Η πασαρέλα δεν μου άρεσε ότι η Αμάντα περπάτησε με δυσκολία με το ψηλοτάκουνα. Τι εννοείς? Και δεν είχε επαφή μαζί μας, με τα κορίτσια. Για να δούμε πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Αμάντα. Το πανωφόρι κόστησε 44 ευρώ, η μπλούζα 48, το top 14 και 50, η σαλοπέτα 55 και τα ποτάκια 99. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 260 ευρώ και 50 λεπτά και της έμειναν 54 και 50 αφού έχασε 35 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.